όλα πάρε του με. Απόψε πάρε μια ταινία για να δούμε. Ό,τι κι αν πω θα είναι πια φωνηβόγκος. Εγώ θα μείνω νοσταλγός του παρελθόντος. Ο μπαμπα μπλου μπαμπλα μπαμπα τουρπλουρι ολουρι ρουρπλουρι ολουρι ρουρπλουρι ολουρι ρουρπλουρι ολουρι ρουρπλουρι ολουρι μπαμπα μπλου μπαμπλα μπαμπα καρκέν εντέζι. Γυαλίζει το μάτι σας. Ή τρελή είστε ή Πασόκ. Παρακαλώ, ξαπλώστε στα καθίσματα. Λάτε, κυρία μου, παρακαλώ. Ξαπλώστε. Χαλαρώστε. Ηρεμήστε. Θα σας εξετάσω όλους μαζί. Έναν έναν δεν σας προλαβαίνω. Τρελαθήκατε όλοι. Ουρές στο ιατρείο μου κάθε μέρα. Και όλοι Πασόκ. 93% παίρνει το Πασόκ. Στους τρελούς. Και άμυαλους. Άρρωστοι είστε σαν τον Πρωθυπουργό. 17 ανασχηματισμούς έχει περάσει. Βαριάς μορφής. Και εσάς, σας βλέπω κατά πράσινους, ρέψατε. Στον σοσιαλισμό έχετε περάσει βαριάς μορφής. Και εσύ, καθυποτροπήν, ψήφισες και το 85. Ξανακύλησες στο βούρκο. Τον τράβαγε ο οργανισμός σας κουφάλες, ανομαλάρες, τον παραφύσει. Σοσιαλισμό. Σοσιαλισμός. Το σύνδρομο της επίκτητης σοσιαλιστικής ανεπάρκειας, γνωστότερο σύνδρομο ΠΑΣΟΚ. Πάθησης, ιδιαίτερο σοβαρή, πρωτοεμφανιστής από το 1974 στον πράσινο πίθηκο. Ονόματα δεν λέμε, Κουτσόγιωργα τον λένε. Η πάθησης γρήγορα προσέλαβε διαστάσεις επιδημίας και προσέβαλε το 48% του ενεργού πληθυσμού της χώρας. Ο γιος του Πασόκ, όχι ο υπουργός, ο Boy George, ο άλλος, προσβάλλει το σύστημα άμυνας του οργανισμού και το παραλύει. Μην μπορώντας ο οργανισμός να αναπτύξει οποιαδήποτε αντίσταση, παραλύει πρώτη κάλπη και ψηφίζει Πασόκ. Ο ιός μεταδίδεται κατά της απλής τηλεοπτικής επαφής. Όταν ο ασθενής παρακολουθεί το ένα κανάλι, θεωρείται φορέας. Όταν παρακολουθεί και τα δύο, θεωρείται ενιαίος φορέας. Και μην κινήσετε, κυρία μου, παρακαλώ, με το μουστάκι. Μην κινήσετε όταν κάνω τη διάγνωση. Σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Όσα άτομα έχουν τον ιό στον οργανισμό τους είναι φορείς του Πασόκ. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, είναι δηλαδή υγιείς φορείς. Οι άλλοι είναι πρασινοφορείς. Τα συμπτώματα του Πασόκ είναι ανεξήγητη απώλεια βάρους του πορτοφολιού, εφίδρωση κατά την ώρα παραλαβής του λογαριασμού της ΔΕΗ και άφθονα τσοβολόσφυρα. Οι βαρέως ασθενείς έχουν τη ρεμούλα στο αίμα τους και πάσχουν από έλκος του πενταδακτύλου. Αυτοί ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Είναι του εκτελεστικού. Στο ιατρείο μου αργότερα εσείς. Πασόκ. Μάθε και προφυλάξου. Αν είσαι γυναίκα, αντιμετωπίζεις ορισμένα ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με το Πασόκ. Μην ανησυχείς όμως. Και η Μαργαρίτα αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Γράψου στις Αίγες και χόρεψε ζεμπέκικο. Και προσοχή, κυρία μου. Κυρία μου, σας παρακαλώ, μην κλείνετε τη φαλάκρα σας, όταν σας μιλάω. Προσοχή, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, όταν χρησιμοποιείτε την ίδια τουαλέτα με κάποιον που ψήφισε Πασόκ, κάντε μου τη χάρη, θέλει κάθαρση. Καθάρισε προσεκτικά την τουαλέτα και μετά χες τους κι εσύ. Όχι εδώ, κυρία μου. Σας παρακαλώ, κρατηθείτε λιγάκι. Εξετάζω τώρα και προσοχή, παρακαλώ, μην πίνετε πολύ. Είναι πιθανό να χάσετε τον έλεγχο και να ξαναψηφίσετε Πασόκ, όπως τον έχασε και ο αρχηγός, ο οποίος δήλωσε ότι το μιμί και το μπουκάλι με έφεραν σε αυτό το χάλι. Πασόκ, τι πρέπει να αποφεύγετε για να νιώθετε ασφαλείς? Τις καταθέσεις στην Τράπεζα Κρήτης, την Αυριανή και το Δελτίο Ειδήσεων των 9.
Άλλο σύνδρομο και αυτό της επίκτητης τηλεοπτικής ανεπάρκειας. Παρακαλώ, ηρεμήστε. Θα φάμε και μπακαλιάρο με πατάτες μετά, είναι ο θηρωρός έξω μαγειρεύει. Θα δώσω συμβουλές τώρα. Μάθε και προφυλάξου από το Πασόκ. Γνώρισε τον σύντροφό σου. Ποιο ξέρω. Γνώρισε τον σύντροφό σου. Συζήτησε μαζί του. Μίλησέ του για το παρελθόν σου και μάθε και εσύ το δικό του. Όπως έκαναν και δύο γνωστοί σύντροφοι, ο Φλωράκης με τον Γύρκο. Περίμεναν και αυτοί οι μαλάκες να έρθουν το αυγό στον κόλο για να ενωθούνε. Κάντε αύριο έλεγχο αντισωμάτων Πασόκ στα παρακάτω σημεία. Στην τσέπη σας, στα νεύρα σας, στις καταθέσεις σας, στις βάσεις σας. Τι κλωσάτε, κύριε μου, στο βάθος δίπλα στη μηχανή. Σας παρακαλώ πολύ, τι κλωσάτε, να φύγουν οι βάσεις. Έτσι νομίζετε πως φεύγουν οι βάσεις. Πριν πείτε ότι το Πασόκ δεν σας αφορά, πρέπει να καταλάβετε ότι αν δεν ξέρετε τον κίνδυνο, δεν μπορείτε να τον αντιμετωπίσετε. Ο ιός του Πασόκ πολύ δύσκολα παρετείται, το Πασόκ ακόμη δυσκολότερα. Μάθετε και προφυλαχτείτε. Πασόκ ή υγεία. Διαλέξτε και περαστικά σας. Χαίρομαι πολύ για την γνωριμία, Γεώργιος Κοσκοτάς. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραία, ε. Μια χαρά δεν είμαι εδώ. Φωτογένεια φοβερή. Μόρ, θα τους τηγανίσω όλους. Θα τους τηγανίσω. Θα τους τηγανίσω και χωρίς αλευρά. Να κολλήσω το τηγάνι. Η ξεπέτσωτη. Που μου φέρανε εμένα και επίτροπο για να μετρήσει, λέει, πόσα λεφτά μείνανε. Να ρωτήσουν εμένα. Τίποτα δεν έμεινε. Απορώ τι μετράγανε τόσο καιρό. Τα πανωτόκια, τα πανωπρίκια του Ανδρέα. Θα βάλει και άνθη λεμονέα σε λίγο. Θα ξαναπαντρευτεί ο μπέμπης. Θα βγάλει και φρονιμίτη σε λίγο, σιδερένιος. Α, ξέρετε τελικά γιατί τον λένε σιδερένιο? Γιατί σε λίγο θα μας κοιτάει και αυτός πίσω από τα σίδερα. Μωρέ, θα τους τηγανίσω όλους. Τους πασοκτσίδες μάλιστα, εκ του μακρόθεν με το τηλεκοντρόλ θα τους τηγανίζω. Ακούω μάλιστα και τους Έλληνες να τους τραγουδάνε από τώρα το τραγούδι του αποχαιρετισμού. Για ακούστε κι εσείς. Αυτό είναι το τραγούδι. Τώρα που πας στην ξενιτιά πουλή θα γίνω του νοτιά, να έρθω να σε κουτσουλήσω.